Καλώς σας βρήκαμε. Καθίστε. Κουβέντα για όλα τα θέματα και τα δικά σας και της επικαιρότητας. Να ρωτήσω κάτι από τα χθεσινά λίγο, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει τρέξτε και δεν θα δεχτώ λιγορίες, καθυστερήσεις, προσωπικές τακτικές. Για ποιον χτύπαγε η καμπάνια, γιατί για κάποιον χτύπαγε. Για όλους μας, για όλους μας. Ελάτε τώρα, για όλους μας. Χτύπαγε για όλους μας. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα είμαστε στα τελευταία μέτρα. Είναι πολύ λίγα τα ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά ευαίσθητα και δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων. Η οικονομία ίδια δίνει σήματα πυκνά, συνεχόμενα και επίμονα ανάκαμψης. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων. Δημοσιονομικά τα πρώτα σημάδια του έτους είναι εξαιρετικά. Συνεπώς νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, ούτως ώστε να μην έχει κανένα επιχείρημα οποιοδήποτε κακεντρεχήσει ή οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι. Ξέρετε, κύριε Μετζάνη, τώρα που συζητάμε για το πρόγραμμα, φαντάζει τόσο μακρινή η περίοδος όπου υπήρχαν πιέσεις, καθυστερήσεις, αναβολές, αγωνίες για τη δόση. Όλα αυτά πλέον είναι πίσω. Συζητάμε όλοι, μα όλοι, για την επόμενη μέρα. Και αν δείτε δηλαδή και οι διαφωνίες των πολιτικών δυνάμεων αφορούν το ποια χαρακτηριστικά θα έχει η επόμενη μέρα. Μια που το πάμε στα οικονομικά και ξεκινάμε από εκεί, κύριε Παπά, εχθές παρακολουθήσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις, ουσιαστικά τα μηνύματα προς υπουργούς για τις καθυστερήσεις και όλα αυτά και το χρονοδιάγραμμα των 80 ημερών. Παράλληλα, εκείνη την ώρα έδινε και συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, μια ραδιοφωνική συνέντευξη, που έλεγε ότι όλα αυτά που ακούμε περί καθαρής εξόδου δεν ισχύουν, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν συμφωνίες που ήδη δεσμεύουν για τα επόμενα χρόνια που θα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Όσον αφορά στο αφορολόγητο, όσον αφορά σε νέες μειώσεις συντάξεων, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, εδώ πέρα καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε το εξής. Επειδή η Νέα Δημοκρατία το 2014 πολιτεύονταν με την αφήγηση ότι τελείωναν τα μνημόνια και εννοούσε την προληπτική γραμμή στήριξης. Yeah. Την προληπτική γραμμή στήριξης την οποία τώρα ελληνολογεί. Λογικά φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς θα το πάρει αυτό ως ένα χτύπημα στην προσωπική του πολιτική εξιστόρηση των πρόσφατων γεγονότων. Νομίζω όμως ότι το κρίσιμο και αυτό που θα διαφοροποιήσει την παρούσα κατάσταση από την επόμενη είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσουμε με τη διαδικασία των αξιολογήσεων οι οποίες θα έχουν προαπαιτούμενα με αντάλλαγμα δόσεις. Βεβαίως υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η πορεία της οικονομίας συνολικά και των δημοσιονομικών και αυτών που αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα είναι αυτό που θα αυξήσει ή θα μειώσει τις δυνατότητες. Η κανονικότητα, κυρία Μιχελιδάκη, θα έρθει όταν η ανεργία μειωθεί σε ποσοστά ανεκτά για μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Για να το ποσοστά. Δυστυχώς ήταν περί του 10% για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από τη δεκαετία του 90 και μετά είχαμε σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης ποσοστά τέτοιου τύπου, τα οποία κάποτε. Έτσι, τα συζητούσαμε για χρυσή, δεν ακριβώς, τη χρυσή εποχή της Ευρώπης, τη μεταπολεμική και μέχρι τη δεκαετία του 80, δεν ήταν ανεκτά. Έτσι, η Ελλάδα αποτέλεσε μια δραματική προς το αρνητικό εξαίρεση, με την ανεργία της να πήγε στο 27. Αυτή τη στιγμή είναι στο 20 κοντά, είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα πέσει και κάτω από το 20 και στην ολοκλήρωση της δικής μας της πρώτης τετραετίας νομίζω ότι θα είναι σε ποσοστά τέτοια που θα μας δίνει. Μιλάτε για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, δηλαδή η επόμενη μέρα να μην έχει άλλες δεσμεύσεις. Όμως αυτή η κριτική που ασκείται και δικαιολογημένα είναι ότι δεν έρχεται το τέλος των μνημονίων, γιατί αυτό θα ερχόταν με την ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων. Το του τέλος, πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου. Το τέλος των μνημονίων έρχεται διότι δεν έχουμε άλλη συμπίεση καταρχήν του δημόσιου προϋπολογισμού. Δεν έχουμε δηλαδή προϋποθέσεις οι οποίες λένε πρέπει να ξοδεύετε λιγότερα. Τελειώνει αυτό. Αλλά έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά που είχαμε συμφωνήσει και παραλάβει ως δεσμεύσεις για να εφαρμόσουμε και μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα είχαμε εάν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία και υπήρχε η τυπική υποχρέωση που προκύπτει από τη συμμετοχή μας στην ΕΕ για να μειώσουμε το χρέος στο 60%. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση του Λασκαράτου. Εφόσον βγαίνουμε από τα μνημόνια, εφόσον τον Αύγουστο τελειώνει το πρόγραμμα, τελειώνουν όλα, θα μπορέσουμε να ξενομοθετήσουμε κάποιους νόμους του οποίου έχουμε ψηφίσει, αν πάμε καλά. Θα μπορέσουμε. Παράδειγμα, είναι ερώτηση που την κάνει ο Κώστας Λασκαράτος σε όλους τους υπουργούς. Κυρίως για τον κατώτατο μισθό. Μα δεν είναι παράλληλη ερώτηση. Μιλάμε και για... ο κατώτατος μισθός και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν και πρέπει να επανέλθουν, νομίζω. Και αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο ακριβώς θα δώσει και ένα σήμα γενίκευσης της ανάκαμψης. Να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα το οποίο εμείς υπογράψαμε είχε μέτρα 5 δις.
Από αυτά ήδη τα δύο και έχουν επιστραφεί με τη μορφή του μερίσματος. Εάν πάει καλά η οικονομία, θα μπορέσουμε και άλλα μέσα στο 2018, μέσα στη διάρκεια του προγράμματος, να επιστρέψουμε. Συνεπώς, διαμορφώνεται ένα συνολικό πλαίσιο, στο οποίο και ο πολίτης και οι διεθνείς επενδυτές λαμβάνουν τα μηνύματα της ανάκαμψης. Να σας ρωτήσω, επειδή το συνέδεσε και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο με τα Μνημονιακή Ελλάδα και με τη ρύθμιση που θα γίνει για το χρέος. Τα όσα διέρευσαν στην Χάντισπλα, το γαλλικό κλειδί και η σύνδεση με την οικονομία, αρκούν, είναι αυτό που θέλουμε ή δίνουν λιγότερα από αυτά που έχουν οι ίδιοι δεσμευτεί απέναντι στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, μία εφαρμογή ενός μέτρου που λέει ότι αν η ρυθμή ανάπτυξης είναι χαμηλότερη από έναν πύχη και κάτω, δεν θα έχουμε πληρωμές, είναι μία λύση την οποία η Ελλάδα ζητά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο πύχης είναι καλός, έχει μπει στο σωστό σημείο? Επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω τώρα αυτό. Γιατί υπάρχει και μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη, έχει έτσι συγκεντρώσει τις δυνάμεις της η διαπραγματευτική ομάδα με βάση και τον πολιτικό σχεδιασμό. Αλλά νομίζω ότι η ουσία αυτής της διαρροής, ας το πούμε έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ θετικό για τη χώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, παρόλο που η Ελλάδα έχει συσσωρεύσει ένα τεράστιο όγκο χρέους, έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι παρκαρισμένο, τα διμερή δάνεια, για να αποπληρωθούν βαθιά στο μέλλον. Τα δάνεια του ESM θα είναι με χαμηλό επιτόκιο και εάν πετύχουμε και μια τέτοια λύση, θα πάμε σε αυτό που λέγαμε, να μην χρειάζεται να δαπανούμε πάνω από 15% κατέτος για την εξυπηρέτηση του χρέους. Είναι πολλά τα θέματα. Τώρα δεν ξέρω, πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, τα ελληνοτουρκικά, έτσι, και με τον Τούρκο γείτονα. Νομίζουμε όλοι και έχουμε καταλάβει πια ότι είναι σε μια ανεξέλεγκτη φάση. Δεν ξέρω αν είναι μόνο στο πλαίσιο της ρητορικής και αν θα προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες, αλλά θα θέλαμε τη δική σας την εκτίμηση. Ακούσαμε και χθες, δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν φοβόμαστε και κανέναν, είπε ο κύριος Τσίπρας. Αλλά έκανε στη συνέχεια μια έκκληση, αν το καταλάβαμε και σωστά, στο ότι ως ένδειξη καλής θέλησης ο κύριος Ερντογάν να αφήσει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε ότι ούτε εμείς ούτε η Τουρκία θα μετακομίσει από εκεί που βρίσκεται. Άρα για τις επόμενες εκατονταετίες θα είμαστε γείτονες και θα πρέπει τα προβλήματά μας να τα λύσουμε. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον, επειδή είναι μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, να υπάρχει ένα κλίμα ηρεμίας. Και το κλίμα ηρεμίας βεβαίως θα επαναλάβουμε ότι προϋποθέτει και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και θα κάνει λάθος οποιοδήποτε εάν νομίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση με οποιονδήποτε τρόπο να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Αυτό δεν πρέπει να το μπλέκουμε με το γεγονός ότι εμείς καλώς, δικαίως και σωστά έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο όλο το διπλωματικό μας εκτόπισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο της Τουρκίας. Διότι είμαστε μια χώρα του ΝΑΤΟ, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία με συνεργασίες στην περιοχή. Εκεί στο ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά. Έχει τώρα και τον Μπουτίν και τον Ροχαλίδη. Παίζει σε όλα τα. Βεβαίως. Αλλά εδώ πέρα όμως πρέπει να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι η δική μας χώρα έχει ισχύ διπλωματική, η οποία είναι σε θέση ακριβώς να την καταστήσει πάρα πολύ σημαντική. Ναι, και αυτό είδαμε πώς κινητοποιήθηκε και η Ευρώπη και πώς έβγαλε και πολύ σκληρή ανακοίνωση και πώς καλέσαν και τον Ερντογάν. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο παρελθόν. Εμείς όμως τελικά αποφασίσαμε πώς θα το πάμε, γιατί είδαμε τις πρώτες πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση τις πρώτες αρκετές μέρες και ξαφνικά έσκασε μία ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου σε πολύ υψηλούς τόνους, μιλούσε για Σουλτάνο. Μία σειρά διατυπώσεων από τον κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο Σουλτάνος ήταν η ποιότερη διατύπωση. Ακούστηκαν άλλα ψυχιατρικής ανάλυσης. Και μετά πάλι χθες είδαμε τον Πρωθυπουργό σε ήπιους τόνους, αυστηρό αλλά σε ήπιους τόνους, να διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα. Αποφασίσαμε πώς θέλουμε να το πάμε. Κοιτάξτε, να δείτε, ο Πρωθυπουργός ήταν νομίζω και σαφής και το ήπιος δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι χαρακτηρίζει τις διατυπώσεις του. Η φρασιολογία ήταν, θέλω να πω. Ήταν πιο χαμηλός τόνος. Όπως ο Πρωθυπουργός οφείλει να είναι νομίζω και σαφής και αιχμηρός και να μην αφήνει και περιθώρια παρερμηνιών. Και ο καθένας από εμάς έχει και τον τρόπο του να εκφράζεται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι το οποίο είναι εκτός των προβλεπομένων, ας πούμε, ή εκτός των πραγμάτων που μπορεί να ακούσει κανείς σε στιγμές έντασης τις οποίες διανύουμε αυτές τις μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι έχει τη σημασία του και το μήνυμα προς το γείτονα να είναι ότι δεν θα βρει χαραμάδες διχόνιας
είτε στην κυβέρνηση είτε συνολικά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, τις οποίες θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει για να υπερασπιστεί. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο δεν είναι. Είναι αυτό... ζητούμενο κάθε μέρα. Είναι ζητούμενο, είναι ζητούμενο κάθε μέρα. Έτσι. Θα επιμείνω. Θεωρείτε ότι είναι συμπάγιες το ελληνικό πολιτικό σύστημα απέναντι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή? Μπορούν να γίνουν βήματα και άλλα, νομίζω. Ένα βήμα είναι ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για να κλείσει τις χαραμάδες διχόνοιας, όπως τις είπατε. Κοιτάξτε να δείτε, το πότε και αν θα γίνει μια κλιμάκωση τέτοιου τύπου, δηλαδή να μαζευτούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι μαζεύονται όταν υπάρχει μια μεγάλη πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί μαζεύονται, ας πούμε, μαζεύτηκαν όταν είχαμε το θέμα του Μακεδονικού. Mm-hmm. Όταν είχαμε το θέμα της κρίσης της μεγάλης το 2015. Mm-hmm. Αυτό θα το αποφασίσουμε αν κριθεί ότι πρέπει να συμβεί. Ενδεχομένως όχι μια συνάντηση, αλλά μια επικοινωνία με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Η επικοινωνία έτσι κι αλλιώς πρέπει να είναι διαρκής, νομίζω. Πρέπει να είναι διαρκής. Μπορεί να μην είμαστε στη μία μεγάλη κρίση, αλλά έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μήπως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο αυτή τη στιγμή για να αποφασίσει μετά και ο καθένας, ας πούμε, την πορεία του. Αν θα βγαίνει να διαφωνεί, αν θα συμφωνεί, αν θα πηγαίνει τη στιγμή. Ο διάλογος πάντα νομίζω είναι χρήσιμος και θα πρόσθεται αυτές τις μέρες αν υπήρχε έτσι συστηματική επαφή και ψύχραιμη ανάλυση. Νομίζω ότι ήδη οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών με τους αρχηγούς των κομμάτων έχουν δείξει ότι υπάρχει ωριμότητα σε πολλές πλευρές του πολιτικού συστήματος και η κριτική γίνεται και με τους τόνους που αρμόζει σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, τώρα δεν ξέρω πού θες να πας εσύ, αλλά εγώ θέλω λίγο να κάνω ένα βήμα πίσω για το κομμάτι της διχόνοιας, που προφανώς στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει έτσι μια γραμμή και μια συζήτηση και μια συνένεση. Αλλά από την άλλη, εδώ η αντιπολίτευση λέει ότι μέσα στην κυβέρνηση ουσιαστικά υπάρχει διγλωσία και πολλές φορές άλλη τόνη. Και για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, για τον κύριο Καμένο, ο οποίος έθεσε ένα θέμα ομοιρίας. Και ο κύριος Κουβέλης είπε ότι αυτός είναι ένας υπερτροφικός λόγος, αν πούμε και για το ίδιο Υπουργείο. Απ' την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε χθες ότι ο κ. Καμένος δεν είναι μόνο ανίκανος, είναι λέει και επικίνδυνος για αυτή τη θέση, γιατί ασκεί και εξωτερική πολιτική που δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Εσείς τι λέτε? Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θέση ευθύνης σε αυτές τις στιγμές να χρησιμοποιείται αυτή η φρασολογία απέναντι στον Υπουργό Αμήνειας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρίνει ο κόσμος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι μια κυβέρνηση η οποία συγκροτήθηκε καθαρά και πάνω στο τραπέζι ενώπιον του ελληνικού λαού. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένα ζητήματα είναι επίσης προσεγγίσεις τις οποίες δεν έχουμε επιδιώξει ποτέ να κρύψουμε και νομίζω στη βάση αυτών των σχέσεων ειλικρίνειας πορευόμαστε. Και εάν και όταν προκύψει λύση και στο θέμα των σχέσεων με το βόρειο γειτονά μας, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκεί όλα τα κόμματα θα κληθούν να κρίνουν ποια θα είναι η στάση του. Εκεί ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Γιώκα, από τον κύριο Γιώκα εδώ πέρα, που μας είπε ότι θα βρεθεί λύση. Είναι ίσως ο πρώτος που μας λέει ότι θα βρεθεί λύση. Ότι θα φέρετε στη Βουλή. Θα φέρετε στη Βουλή η πρόταση. Είναι δυνατόν να μην έρθει η λύση προς επικύρωση? Θα έρθει, λέτε, θα έρθει η λύση μας. Είστε αισιόδοξος? Θα έρθει η λύση στη Βουλή. Κοιτάξτε, προσωπικά αν με ρωτάτε, εγώ πάντα ήμουν αισιόδοξος και ειδικά στην τελευταία φάση, όπου το κρίσιμο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η αλλαγή ηγεσία στη γειτονική χώρα. Και αυτό πρέπει να γίνει συναντήσεις. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός και να το γνωρίζει καλά. Είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση στην άσκηση πολιτικής από τους γείτονες. Η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει θέση από το 2008, όπου διατυπώθηκε πάρα πολύ ρητά από τον Καραμαλή η θέση ότι πρέπει να υπάρξει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, και αυτό είναι προϋπόθεση για την ένταξη των γειτόνων μας στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς. Με αυτή τη θέση πορευόμαστε. Δεν υπήρχε ελαστικότητα. Δεν υπήρχαν ανοιχτά αυτιά στην αντίπερα. Τώρα είμαστε πιο κοντά να έρθει σχέδιο στη Βουλή. Το καταλάβαμε καλά. Μην καταλάβουμε λάθος πράγμα, δηλαδή. Και μην πούμε λάθος πράγμα, θα κατηγορηθούμε. Να μην το προαναγγείλω εγώ. Σας λέω όμως ότι είμαι αισιόδοξος ότι πλέον η διαπραγμάτευση έχει αναπτύξει μια θετική δυναμική. Και ας αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, δανειζόμενοι αυτό που είπε ο κ. Γιώκας νωρίτερα εδώ για το ονοματολογικό, που δεν φάνηκε ότι και αυτοί έχουν μεγάλη ένσταση ως προς την προσέγγιση, αλλά στο κομμάτι του αλυτρωτισμού και του συντάγματος θεωρούν ότι δεν είσαστε πολύ κάθετοι στην κυβέρνηση για την αλλαγή του συντάγματος προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία. Όχι, νομίζω ότι. Και ίσως δεχτείτε δεσμεύσεις που θα έρθουν αργότερα. Το κομμάτι της συμφωνίας πρέπει να είναι βεβαίως και η αλλαγή του συντάγματος. Δεν μπορεί δηλαδή η γειτονική χώρα να έχει ένα συνταγματικό όνομα με το οποίο θα αναπτύξει και τις σχέσεις της με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα ανταλλάσσει τα εκατοντάδες εγγραφά της
ως ενδεχομένως μέλος της ΕΕ κάποια στιγμή στο μέλλον και το όνομα το συνταγματικό να είναι το όνομα το του... Το είπε Μάριο για τον κύριο Γκιόκα. Ναι. Το ίδιο είπε χθες και ο κύριος Καραγκούνης και είναι δημοκρατία το ίδιο πράγμα λέει. Λέει ότι δεν έχετε δεσμευτεί για την αλλαγή του συντάγματος. Δεν δεσμεύεται η γειτονική χώρα για την αλλαγή του συντάγματος. Ότι δεν έχουμε πάρει ισχυρή δέσμευση. Δεν υπάρχει ισχυρή δέσμευση. Αυτό θα το δούμε με την ουσία της συμφωνίας. Η θέση ελληνική νομίζω είναι πεντακάθαρη. Mm-hmm. Τα λειτουργικά προβλήματα νομίζω σας ανέφερα ποια μπορεί να είναι. Ότι αν δεν υπάρχει αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια λειτουργική λύση, με την έννοια ότι θα ανταλλάσσει αλληλογραφία η γειτονική χώρα και με τους εταίρους της αλλά και διεθνώς, ενδεχομένως. Ναι, φεύγοντας σιγά σιγά από τα εθνικά, να κάνω όμως ένα πισωγύρισμα, γιατί έχουμε και κάποιες οικογένειες εδώ στην Ελλάδα που περιμένουν να δουν πότε θα επιστρέψουν τα δύο παιδιά τους. Και άκουσαν από τις τηλεοράσεις να λένε οι δημοσιογράφοι ότι Πάνος Καμένος είπε ότι μπορεί να πάμε και 15 χρόνια. Να πάμε και 15 χρόνια για να επιστρέψουν τα παιδιά μας. Δεν θέλω να σκεφτούμε το ίδιο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι, να εργαζόμαστε συστηματικά και να κάνουμε ξεκάθαρο και στο γείτονα ότι εάν θέλει να λέγεται κράτος δικαίου, πρέπει να λειτουργεί ως τέτοιο. Τι έγινε και τράβηξε τόσο. Είχαμε υπερεκτιμήσει τους διάβλους επικοινωνίας που είχαν δημιουργηθεί και με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και θεωρούσαμε ότι θα κλείσει το θέμα. Το είχαμε πιστέψει κι εμείς. Γιατί τώρα έχει παρατραβήξει. Δεν νομίζω, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να συνδέει τις τρέχουσες εξελίξεις με το εάν ήρθε ή δεν ήρθε ο Ερντογάν στην Αθήνα. Αυτό είναι, νομίζω, μια πάγια δική μας υποχρέωση και θεωρώ ότι ένας ψύχρεμος αναλυτής αντιλαμβάνεται ότι η στάση του κύριου Ερντογάν σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά είναι μάλλον έτσι μια σπόντα η οποία έχει να κάνει με τις δυσκολίες τις οποίες συναντάει στα άλλα μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει. Έτσι, διότι αν δείτε το τι σημαίνει Τουρκία αυτή τη στιγμή, είναι ένα έθνος το οποίο είναι σχεδόν εμπόλεμο ή και το σχεδόν δεν ξέρω. Και εμείς είμαστε ο γείτονας με τον οποίο θα μπορούσαμε. Αλλά αν είμαστε η παράπλευρη απώλεια, πόσο μπορούμε να. Παράπλευρη απώλεια η Ελλάδα δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Και απώλειες θα υποστούν άλλοι εάν θελήσουν να σκεφτούν ότι θα εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε κατάσταση. Η Ελλάδα κάθε άλλο παρά παράπλευρη απώλεια θα είναι. Να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό. Το ότι συνδέει ο κύριος Ερντογάν πλέον καθαρά τους δύο στρατιωτικούς με τους 8. Αυτό είναι μια θέση η οποία δεν μπορεί να πατήσει πουθενά. Νομίζω η Ελλάδα έχει συγκεκριμένους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί εσωτερικά. Είναι κράτος δικαίου, έχει την ανεξάρτητη δικαιοσύνη της. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στη γείτονα, όπου αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απαγγελία κατηγοριών. Ναι, για μας υπάρχουν και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου και η δικαιοσύνη, αλλά και εκείνος από την άλλη πλευρά λέει ότι, κοιτάξτε, εν πάση περιπτώσει, για μένα έχουν πέσει όλοι οι Δύσοι επάνω μου να με φάνε για τους δύο στρατιωτικούς. Αυτό έπεσε στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, γιατί δεν έπεσε στην Ευρώπη. Στο Τζίπρα, είναι ένα συμψηφισμό στον οποίο η Ελλάδα δεν αποδέχεται. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου μεθοριακά προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες στιγμές και λύνονταν με τρόπο ο οποίος δεν κλιμάκωνε μια αντιπάραθεση. Επειδή το πράγμα έχει πάει αλλού πια, το βλέπουμε, ας πούμε, σε σχέση με το πώς και ο ίδιος ο Ερντογάν τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε απέναντί μας, και επειδή όλοι ρωτάνε αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου, υπάρχει περίπτωση επιστράτευσης, υπάρχει. Ο κόσμος συζητά αυτό. Και αν ανοίξουμε και ορισμένα ραδιόφωνα, θα ακούσουμε εχθές πολέμου. Γελάτε, κύριε Υπουργέ, αλλά διαβάζουμε. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές. Είναι κανονικό ερώτημα. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλές φορές και την ανάγκη τη δημοσιογραφική κάποια πράγματα να φουσκώσουμε για να τσιγκλίσουμε τον τηλεθεατή ή τον ακροατή και να παρακινήσουμε τον ενδιαφέρον του. Αυτά τα θέματα δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Και απευθύνω μια έκκληση και στο δημοσιογραφικό κόσμο ότι πρέπει πραγματικά αυτά μόνο με ψυχραιμία να τα αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Είτε είμαστε στην πολιτική είτε είμαστε στη δημοσιογραφία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην εγκληματικότητα και στην ασφάλεια των πολιτών, γιατί συζητείτε πάρα πολύ και το ξέρετε. Και επίσης έχει συζητηθεί πάρα πολύ εάν στην συγκεκριμένη στιγμή που είχαμε αυτή την αιματηρή ληστεία και τόσο βίαιη στην Κηφισιά, οι δηλώσεις του κυρίου Τόσκα ήταν άτοπες ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έβγαινε μέσα στη λάθος στιγμή. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Νίκος ο Τόσκας είναι... Ο κόσμο αγγελικά πλασμένο, δεν ζούμε και αυτά. Αλλά αυτές είναι διαπιστώσεις από το ρόλο του, ίσως,
Οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται από έναν υπουργό ο οποίος έχει έχει καταγράψει κάποιες πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες, έτσι, ως μέλος αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν κάποιος δει και την μικρού τύπου, έτσι, τέτοιου τύπου εγκληματικότητα και τους τραυματισμούς, μιλάμε για 30% μείωση σε αυτή την διετία σε σχέση με την προηγούμενη. Να μην σας πάω στο πόσο έχει πολλαπλασιαστεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Πόσες περιπτώσεις εξάθρωσης κυκλωμάτων ναρκωτικών έχουν έρθει στο φως. Νομίζω όμως ότι είχαμε και ένα έτσι, πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός με την επίθεση που έγινε εδώ στο σπιτιού. Και το να μιλάμε για στατιστικές αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει καμία σημασία. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί την επίθεση είναι 100% τραυματισμένος. Κύριε Παπά, γιατί έχει σοκαριστεί το Πανελλήνιο. Βεβαιότατα. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Πρέπει όμως και η μεγάλη εικόνα να αποτελεί μέρος της συζήτησης. Να μην λέμε ότι ξαφνικά διωγγώθηκε η εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί, τα περιστατικά έχουν μειωθεί και σε αριθμό και σε βιαιότητα και βεβαίως δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ζητάμε ακόμα περισσότερη αποτελεσματικότητα, να συζητάμε με ψυχραιμία τρόπους που αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αλλά πάντα στον καμβά της πραγματικότητας και των πρωτοβουλειών που πραγματικά έχουν πάρθει. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα του Υπουργείου σας, γιατί υπάρχουν και τέτοια, δεν κοντεύουμε να βρούμε λύση για το χρέος και με τις τηλεοπτικές άδειες λύση δεν έχετε πει Υπουργέ εδώ που τα λέμε. Α, όχι αυτό μόνο. Λοιπόν, όχι αυτό μόνο. Όχι αυτό μόνο. Θέλω να πείτε. Θα έρθουν και άλλες παραγωγές, θα τα κάνουμε όλα. Μπάκαλο, θα βγάλουμε τα πάντα. Τώρα είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι, νομίζω. Γιατί είχαμε την τελευταία απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Έδειξε αυτή η ιστορία ότι θα πρέπει να λάβουμε τις πρόνοιες ούτως ώστε να μην ταλαιπωριόμαστε τόσο πολύ κάθε φορά που είναι να έρθει μια παραγωγή. Έτσι. Καταρχήν θέλουμε να έρχονται παραγωγές, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω να το πω και από τη δική σας εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία αφορούν το λεγόμενο cash rebate, δηλαδή την επιστροφή μέρους των δαπανών που γίνεται στην Ελλάδα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Τι αποδείχθηκε όμως, ότι οι παραγωγοί δεν θέλουν μόνο τέτοιου τύπου κίνητρα, χρηματικά κίνητρα, χρειάζεται και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να μπορεί να τους εξασφαλίζει ότι αυτές οι παραγωγές θα μπορούν να γίνονται στην ώρα τους, βεβαίως με απόλυτη προστασία των αρχαιολογικών μας χώρων και με την πρόνοια να μην τις προσβάλλει, αυτούς τους χώρους κανείς, αλλά νομίζω ότι είναι μια έτσι τεράστια δυνατότητα η οποία πλέον. Το λέγαμε και πριν με την Άτζελα τη Ζούγρα που μας έδινε η συνάδελφος το ρεπορτάζ. Τώρα είπε το ΚΑΣ, δεν θέλαμε να κλείσουμε όλη μέρα το ΣΟΥΝ, θα δώσουμε 5 ώρες, 6-7 πόσες δίνει. Αν έρθει μια χολιγουντιανή παραγωγή και πει: εγώ θα σας φέρω εδώ την Ατζελίνα Ζολή, αλλά το θέλω μια εβδομάδα κλειστό. Πρέπει να κάνουμε γυρίσματα. Πώς θα γίνει τώρα, γυρίζουμε ταινία στο Χόλιγουντ. Εμείς θα πούμε. Νομίζω, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να σας πω τώρα, και επειδή υπάρχει και ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Οι μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές, κατά τη γνώμη μας, είναι στρατηγικές επενδύσεις. Και στρατηγική επένδυση σημαίνει ότι πρέπει σε μια διυπουργική αρμόδια επιτροπή να λύνονται και να προσφέρεται και σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που προσφέρουμε σε άλλου τύπου στρατηγικές επενδύσεις. Να παρακάμπτεται το ΚΑΣ σε ορισμένες ειδικές συνθήκες. Δεν είναι μόνο το ΚΑΣ. Εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης. Αν θα ρωτήσετε τους οπερατέρ εδώ, τους ανθρώπους που είναι ειδικοί και τους σκηνοθέτες, θα πούνε ότι η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες που έχει το καλύτερο φως. Αν δεν κάνω λάθος. Και να πάμε και περιβαλλοντικά. Και περιβαλλοντικά, και εκεί θα συναντήσουμε προβλήματα. Έχετε προβλέψει και αυτό. Όλου του τύπου οι αδειοδοτήσεις νομίζω ότι πρέπει ειδικά στις μεγάλες παραγωγές να είναι ζητήματα τα οποία λύνονται με τρόπο που αντιμετωπίζονται όλες οι μεγάλες επενδύσεις. Θέλετε να βάλετε μια άλλη τελεία. Ό,τι μου πείτε. Πάμε σε Σκύρο. Πάμε. Είναι ο κύριος Κουβέλης εκεί. Βλέπετε. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στη Σκύρο. Την καλημέρα μας σε όλους σας. Καλημέρα Νίκο, βρισκόμαστε στην 135 Σμηναρχία Μάχης και είμαστε εδώ με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, τον Φώτη Κουβέλη, και τους πιλότους μας για να κάνει τη δήλωσή του. Καλή σας ημέρα από τη Σκύρο, από την 135 Σμηναρχία. Με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αεροπορίας, είμαστε εδώ μαζί με τους πιλότους μας, για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι και με σχέση εμπιστοσύνη στη γενναιότητα, στην αυτοθυσία τους και στην ετοιμότητά τους. Ήρθαμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και να τονίσουμε από την θέση αυτή, από τη Σκύρο,
ότι η χώρα μας είναι μια χώρα ειρηνική. Μια χώρα που θέλει να προάγει την ειρήνη και την καλή συνεργασία όχι μόνο με τη γειτονιά μας, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Δεν διεκδικούμε τίποτε από κανέναν που δεν μας ανήκει. Έχουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται με σαφήνεια από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διεθνείς συνθήκες. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε ως χώρα έτοιμοι με αυτό το σημαντικό έμψυχο υλικό να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε θέλει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Την ειρήνη υπηρετούμε και δεν εντάσσεται η πολιτική της χώρας μας σε καμία κλιμάκωση των εντάσεων που επιδιώκει η γειτονική χώρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει να μας πει και τι θα γίνουν ο υπουργός, όπου τον έχεις εκεί Δημήτρη Θωμά, με τα δύο παιδιά τι θα γίνει. Με τους δύο Έλληνες. Κύριε Υπουργέ, ρωτάνε από το κοντρόλ να μας πείτε και τι ελπίζουμε για τους δύο στρατιώτες μας που βρίσκονται ακόμη στην Τουρκία. Οι προσπάθειές μας είναι από την πρώτη στιγμή γνωστές. Διεκδικούμε την άμεση επιστροφή των στρατιωτικών μας στελεχών στην Ελλάδα. Είναι παράνομη η κράτησή τους και μάλιστα μια κράτηση η οποία ξεπερνάει πια το μήνα. Σήμερα βρισκόμαστε στην 33η ημέρα της κράτησής τους στις φυλακές της Αδριανούπολης. Οι δραστηριότητες και οι ενέργειες της χώρας μας σε πολλαπλά επίπεδα συνεχίζονται και ασκούμε πίεση προκειμένου να επιστρέψουν τα δύο στρατιωτικά στελέχη μας όσο γίνεται γρηγορότερα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια το χρόνο επιστροφής τους. Εκείνο όμως το οποίο επισημαίνω είναι ότι συστηματικά, επίμονα, δραστήρια αναδεικνύουμε το θέμα, ασκούμε τις πιέσεις μας στα πολλαπλά επίπεδα και φιλοδοξούμε για την επιστροφή τους. Μάλιστα. Άλλωστε ένα απλό διασυνοριακό επεισόδιο που στο πρόσφατο όσο και στο πιο μακρινό παρελθόν λύνονταν με μία απευθεία συνεννόηση, η Τουρκία το ενέταξε στην κλιμακούμενη ένταση και μετέτρεψε αυτή την απλή υπόθεση του απλού επίσης διασυνοριακού περιστατικού σε μέγεθος και στοιχείο της έντασης που θέλει να κλιμακώνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη Θωμά για τη σύνδεση από την Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Ευχαριστούμε όλους τους στρατιωτικούς. Να είναι καλά και χρόνια πολλά σε όλους. Ας πούμε και μια καλή κουβέντα για τους πιλότους μας. Γιατί είναι και άρτια εκπαιδευμένοι. Είναι παιδιά τα οποία αυτό που κάνουν δεν το κάνουν για τα χρήματα. Έτσι. Και χειρίζονται μηχανήματα τα οποία είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και έχουν την υποχρέωση να είναι σε άψογη και φυσική και πνευματική κατάσταση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο. Επιστροφή λοιπόν, στα δικά σας. Επιστρέφουμε εμείς εδώ. Σας είχαμε αφήσει στο θέμα του Filming Greece, έτσι έχει από ό,τι έχουμε καταλάβει ονομαστεί αυτή η προσπάθεια που θα προσελκύσει τους ξένους παραγωγούς. Τώρα να σας πω, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το ενδιαφέρον που προξένησε η πρωτοβουλία μας αυτή, δηλαδή και την ανταπόκριση του κόσμου των παραγωγών. Έτσι. Και δεν, αυτό το διαχωρίζω από τη συνολική. Έχουμε να μας δώσετε μια αίτηση. Δηλαδή, τι ενδιαφέρον, είναι θεωρητικό ενδιαφέρον. Όχι, δεν είναι. Είναι ομογενής η εταιρεία στο Σικάγο. Το πληροφοριακό σύστημα, να σας πω κύριε Λασκαράτου, το πληροφοριακό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων ανοίγει σήμερα ή αύριο και νομίζω θα μπορούμε τις επόμενες μέρες, θα σας κρατάμε απολύτως ενήμερους, θα βγάζουμε ανακοινώσεις για το τι ενδιαφέρον εκδηλώνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πρώτες ενδείξεις είναι άκρως ενθαρρυντικές. Δηλαδή είναι ενδείξεις τις οποίες προσωπικώς δεν είμαι σίγουρος ότι τις έχω ξανασυναντήσει μετά από κάποιο νομοθέτημα. Λοιπόν, αυτού του τύπου η παρέμβαση έπρεπε. Εντάξει, το καταλαβαίνω στα χρόνια της κρίσης ότι ενδεχομένως να ήταν δύσκολο να γίνει. Τώρα, καθώς η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, πρέπει γιατί να. Γιατί ίσως όλο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και όλα στο κομμάτι της οικονομίας. Ακριβώς, κυρία Μιχαηλιδάκη, υπάρχουν 150 επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με την οπτικοακουστική παραγωγή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί πραγματικά. Θα ανοίξουν και θέσεις δηλαδή. Και θέσεις θα ανοίξουν και θα βελτιωθεί. Και θα βελτιωθεί και θα συμβάλλει αυτό το πράγμα ραγδαία στην βελτίωση της εικόνας της χώρας. Ξέρετε πόσο ο τουρισμός, ας πούμε, έχει βοηθηθεί στη Σκόπελο από το Μαμά Μία. Βέβαια. Το οποίο γυρίζει κι άλλο έτσι. Δυστυχώς το δεύτερο. Δυστυχώς το δεύτερο, ναι, αλλά το πρώτο. Κάτι στούντιο κινηματογραφικά που είχε ακουστεί κατά καιρούς, θα φτιάξουν σε ελληνικά νησιά ή αλλού. Αυτό παίζει. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι να σχεδιάσουμε να επεκτείνουμε τέτοιου τύπου κίνητρα και στην οργάνωση μονάδων παραγωγής. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει
το καλύτερο ανάγλυφο που μπορεί να φανταστεί ένας παραγωγός, διότι μπορεί σε μία ώρα να είναι από μία ηλιόλουστη παραλία σε ένα χιονισμένο βουνό. Και αυτό είναι ένα φυσικό πλατό, ένα στούντιο το οποίο δεν μπορεί να το βρει σε άλλες χώρες του κόσμου. Και με τον κατάλληλο φωτισμό. Λοιπόν, και με τον κατάλληλο φωτισμό, είμαστε μία χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που θα μπορούσε κανείς να ελπίζει. Και το Hollywood έγινε εκεί λόγω ηλιοφάνειας, ξέρεις. Βεβαίως. Και όλα τα οι μεγάλες χερσαίες εκτάσεις που δεσμεύσανε για να κάνουν τα στούντιο, Universal κτλ. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Και αφού μιλάμε για Hollywood και για Αμερική, το Σεπτέμβριο είναι τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση τη Θεσσαλονίκη η Αμερική. Θα έρθει και ο Τραμπ. Δεν νομίζω. Νομίζω όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να έχουμε μια υψηλού τύπου εκπροσώπηση. Ήδη ο Wilbur Ross έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του και εκεί νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει και αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ειδικά φέτος. Εσείς εμπλέκεστε σε αυτό στον τρόπο με τον επειδή οποίο. Επειδή ακριβώς έχει μια τεχνολογική αιχμή και έχουμε αναλάβει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και να δουλέψουμε και στην Αμερική για να προσελκύσουμε εταιρείες οι οποίες να έρθουν να εκθέσουν εδώ, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει πάρει ζεστά και η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση. Και αυτό μας δίνει έτσι ιδιαίτερη χαρά. Νομίζω ότι θα είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ ξεχωριστή, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και κυρίως θα βάλει την Ελλάδα στο χάρτη ως μια χώρα η οποία πλέον έχει στην ατζέντα της πάρα πολύ ψηλά τις εξελίξεις στην αιχμή της τεχνολογίας. Ξέρετε γιατί, θα το πούμε και με λίγο πόνο, πάρα πολλές φορές η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι μια εικόνα που την αδικεί. Δηλαδή το folklore σκέτο, δεν το κακολογώ, έτσι, είναι, το λατρεύουμε, όλοι. Το λατρεύουμε όλοι και τις παραδόσεις μας. Και δεν είμαστε μόνο παραλίες. Έτσι. Μα αυτό πάμε να συναντήσουμε και στις άλλες χώρες εδώ που τα λέμε. Δηλαδή σε εμάς μην το ακυρώνουμε. Ωραίος είναι και ο ήλιος και η θάλασσα. Όχι, και είναι τα καταπληκτικότερα. Δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα από τη δική μας. Αυτό να μην έχει κανένας αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε μόνο αυτό. Έτσι. Και έχουμε τις δυνατότητες να δείξουμε ότι έχουμε διαμάντια στο επιστημονικό πεδίο. Στο ερευνητικό πεδίο, ακόμα και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα τα οποία κερδίζουν από μόνα τους κιόλας, χωρίς έτσι μια υποστήριξη συγκροτημένη θέση στις διεθνείς αγορές, αυτό το πράγμα πρέπει να το αναδείξουμε. Κύριε Παπά, επειδή αρχίζει και μας πιέζει λίγο ο χρόνος, κάποια στιγμή το ανέφερε μέσα στις ερωτήσεις του ο Κώστας, αλλά το τρέξαμε με τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι. Νομίζω γιατί είμαστε, ήταν όλα καλά, ας πάμε εξ αυτού που είχε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ναι, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και το ρεπορτάζ σας να ρωτήσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο κάνει τον οικονομικό έλεγχο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες της εβδομάδας ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας. Δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό αυτό. Θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, νομίζω. Εντάξει, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Νομίζω ότι στο ΕΣΟΥΡΟ έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα μέσα στη θητεία του που δεν έγιναν για 30 χρόνια. Εδώ είμαστε και θα περιμένουμε. Άρα μετά που θα ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος, το επόμενο στάδιο θα μας θυμίσετε τι γίνεται. Παίρνουν τις άδειες όσοι έχουν την επιπληρωμή, έτσι. Βεβαίως, βεβαίωτατα. Το οποίο τίμημα αυτό είναι στο βάθος δεκαετίας, όπως είχαμε ακούσει στην αρχή. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι στη δεκαετία, έχει νομοθετηθεί ήδη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι έδωσε μεγάλη μάχη από την αρχή για να υπάρξει μια ρύθμιση σε αυτό το τοπίο. Και ρύθμιση σημαίνει και καθαροί κανόνες και αδειοδότηση από μέρος του κράτους και βεβαίως ισχυρό πλαίσιο προστασίας των θέσεων εργασίας. Το οποίο δεν υπήρχε. Για πείτε μας τώρα, θα πάμε στο διάστημα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Είχαμε τον κύριο Κρυμιζή στην. Θα πάμε και με τον Ελλάσσα 4. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός έχει αρχίσει και δομείται αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν ασταμάτητα. Χθες είχαν και πάλι συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό τι μας δίνει, γιατί ο άλλος σου λέει, εγώ ας πούμε, φεύγω από την Ελλάδα να πάω σε μια άλλη χώρα να βρω δουλειά. Υπάρχει ακόμα αυτό, κύριε Υπουργέ, ως πρόβλημα. Να σας πω δύο παραδείγματα. Πριν σας έλεγα για το οπτικοακουστικά. Ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή η ανταπόκριση σε σχέση με την νομοθεσία για το διάστημα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί νομοθεσία να παράγει αυτό αποτέλεσμα ακόμα πριν πάρει ΦΕΚ. Δηλαδή, πριν τελειώσουμε με την ολοκλήρωση της ψήφισης της νομοθεσίας για τη διαστημική μας πολιτική, είχαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Τη συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για τη συγκρότηση ενός κέντρου επιχειρηματικής καινοτομίας για εφαρμογές διαστήματος στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια θερμοκοιτίδα στην οποία μπορούν να πάνε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές διαστήματος και να αξιοποιήσουν τη δικτύωση με τα άλλα 18 κέντρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και τις περίπου 500 εταιρείες που αυτά φιλοξενούν για να ανταλλάξουν ιδέες,
και ερευνητικά ευρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν το ενδιαφέρον που εξέφρασε και τελεσφόρησε με την γερμανική εταιρεία κατασκευής μικροδορυφόρων, την OHB, με την οποία θα συγκροτηθεί από κοινού εταιρεία με το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχουμε εμείς οικονομική εισφορά, για την κατασκευή μιας μονάδας μικροδορυφόρων στην Ελλάδα. Επένδυση της τάξης των 120 εκατομμυρίων. Μερικές φορές αυτό ακούγεται σαν ένα μεγαλόπνο σχέδιο. Μα πρέπει να σταματήσουμε. Γιατί έχουμε στο όμως, μυαλό μας την NASA που εκτοξεύει τους σειράκους. Μισό λεπτό. Αλλά είναι άλλο η εκτόξευση. Ακούστε με. Η εκτόξευση μπορούν να κάνουν γύρω στις 10 χώρες όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν κάνουν όλες τις χώρες εκτόξευση. Η χώρα μας όμως, ελληνικά πανεπιστήμια, μπορούν να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους. Αυτό να πούμε. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έλληνες, 100%. Η Ελλάδα λοιπόν. Έχουμε εξασφαλίσει χρήματα για να κατασκευαστεί η πρώτη πλήρης αποκλειστικά ελληνική συστοιχεία μικροδορυφόρων, η οποία σε 1,5 με 2 χρόνια από τώρα μπορεί. Γιατί να έχει το ξεχνά. Επιστήμονες και λαμπρά μυαλά έχουμε. Έτσι, αλλά πρέπει να αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατασκευάσουν τους μικροδορυφόρους στην Ελλάδα, τους κατασκεύαζαν για λογαριασμό ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το ξαναπούμε αυτό, γιατί επειδή πολλά ακούμε εδώ πέρα, τι αυτό, το να δάλω. Προχθές καλέσαμε για πρώτη φορά την κυρία Χτσιόγλου, πούμε, στην εκπομπή στη σεζόν. Τον κύριο Παπά για πρώτη φορά στη δική μας εκπομπή. Μια μισή, έχω βγει για μία μέσα σε Σικάγο. Ναι, λοιπόν, αυτά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις.